και πιστεύω και από την επαφή με τον κόσμο, γιατί είναι σίγουρο ότι υπάρχει και αυτή η αγωνία, να μου πείτε λίγο, κύριε Διαμαντοπούλη, με την εμπειρία που έχετε, πώς πρέπει να γίνουν οι εκλογές. Δεν το έχουμε συζητήσει πολύ αυτό. Δηλαδή, ακούω πολλά στελέχη του κόμματος να λένε, και άκουσα και τον Κώστα Σκανδαλίδη, τον οποίο σέβομαι και σεβόμαστε όλοι, και έχει την εικόνα του, ας πούμε, για το πώς γίνονται εκλογές του Πασόκ, και έλεγε εδώ πριν το καλοκαίρι 350.000. Εσείς μπορεί να λέτε και παραπάνω. Αλλά τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, 350.000 άνθρωποι, ακόμα και ως προσδοκία, είναι μεγάλη. Και θέλω να σας ρωτήσω, πώς πρέπει να γίνουν οι εκλογές. Με τα tablets που είχαμε στις προηγούμενες εκλογές, με τα ίδια εκλογικά κέντρα, με περισσότερα. Πώς πρέπει να γίνουν αυτές οι εκλογές. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Το ιδανικό θα ήταν να μπορούσε το Πασόκ, όπως έφερε την αλλαγή και άνοιξε τις εκλογές, να κάνουμε ψηφιακές εκλογές. Να μπορούμε να κάνουμε και ηλεκτρονικές εκλογές. Αλλά έτσι. Δεν μπορείτε τώρα. Αλλά δεν μπορούμε και δεν έγινε καμία προσπάθεια για να γίνει αυτό. Δεύτερον, κοιτάξτε τώρα. Γυρίζουμε όλη την Ελλάδα. Είμαστε 6 άνθρωποι. Πάμε σε όλες τις πόλεις. Μαζεύεται ο ένας, μαζεύεται ο άλλος. Λέει ο ένας, λέει ο άλλος. Ωραία. Είναι η επαφή με τον κόσμο, αλλά δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικό είναι σε σχέση με το αν αποφασίζαμε το Πασόκ να κάνει ένα δικό του κανάλι στο YouTube και να κάνουμε 10 debates. Mm-hmm. Και να μιλήσουμε υποψήφοι για όλα τα θέματα, να μας ακούσει ο κόσμος. Εγώ δεν θέλω να πάμε στα κανάλια, μπορούμε να ζητήσουμε από τα κανάλια 10 debates. Θα ζητήσουμε όμως 3, φαντάζομαι. Αλλά μπορούσαμε. Δεν ξέρω αν θέλουν όλοι να κάνετε πολλά debate. Νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχτούμε να μην γίνει debate. Μάλιστα. Δηλαδή είναι το στοιχειώδες ένα τουλάχιστον. Να γίνει. Το ένα τουλάχιστον. Ας γίνει το ένα αλλά, πρώτα και ωραία. Τα βλέπω. Αλλά σας λέω, γιατί ο Economist ζήτησε και κατάλαβα ότι ενώ μας ζήτησε να κάνουμε στις 6 Σεπτεμβρίου, εγώ απάντησα θετικά, μετά πήρα ξαναπήρα, δεν υπήρχε αποδοχή από την ηγεσία, φαντάζομαι, πήρατε. Όχι, πήρα τον Economist να πω γιατί δεν μας ειδοποιούν. Μου είπανε δεν έχουμε θετικές απαντήσεις από όλους. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι μέσα που έχουμε τώρα, με τα μέσα που έχουμε, σκεφτείτε να έχει ένα δικό του κανάλι το Πασόκ. Τίποτα, δωρεάν είναι, έτσι. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Να κάνει αύριο ένα κανάλι, δώσε. Μία ώρα στη Διαμαντοπούλου, μία ώρα στο Δούκα, μία ώρα στο Κερδό. Δώστε σε όλους. Να κάνετε και εσείς το κανάλι. Εγώ το έχω κάνει. Εγώ έχω δικό μου κανάλι. Αυτό λέω. Καλέστε εσείς το δικό σας.